Σε ολόκληρο τον πλανήτη, οι κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού. Μέτρα που περιλαμβάνουν και την αναστολή ή τροποποίηση των θρησκευτικών τελετών. Δυστυχώς, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που η κυβέρνησή της δεν τολμά να πει και να πράξει το αυτονόητο. Να εφαρμόσει χωρίς καμία εξαίρεση τα μέτρα προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Βουλευτές Νέας Δημοκρατίας προπαγανδίζουν ανεύθυνα πως μεταλαμβάνουν. Ενώ ο Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Ανάπτυξης λέει με το γνωστό παραλυρηματικό του ύφος και χωρίς ντροπή πως τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κρούν τον κόνδυνα του κινδύνου για τη δημόσια υγεία επειδή είναι άπιστοι. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πως δεν είναι θέμα ευσέβειας και θρησκευτικής πίστης, αλλά κοινωνικής ευθύνης. Μετά τη σωστή απόφαση για το προληπτικό κλείσιμο των σχολείων, καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη να μαζέψει τα στελέχη του και να πάρει άμεσα μέτρα χωρίς εξαιρέσεις για την Εκκλησία. Γιατί κάθε εξαίρεση ακυρώνει στην πράξη τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού της επιδημίας του κορονοϊού. Με τη δημόσια υγεία δεν μπορούμε να παίζουμε.